Ένας λόγος που σας πήγα εκεί και μιλάμε και για αυτό το θέμα ακόμα και τώρα είναι ότι θέλω να το δει και ο κόσμος με τα δικά του μάτια. Να βοηθήσω την πίστη, να ενδυναμώσω μάλλον την πίστη των ανθρώπων που ίσως την έχουν χάσει. Αυτό που συνέβη εδώ στην εκκλησία είναι κάτι το οποίο το έχω ζήσει κι εγώ ο ίδιος. Αν το πεις στον οποιοδήποτε, ίσως να πει, εντάξει, αρκετή Παναγία, δεν έχει λογική. Όμως, στα πνευματικά πράγματα, δεν υπάρχει λογική. Ο Θεός δεν ερμηνεύεται. Τα κομμάτια σε γεμίζουν. Δεν είναι αυτό. Είσαι αλλιώς. Είσαι παρόν στο θαύμα. Γίνεται στις μέρες που... Φέρε μου λίγο το κινητό μου. Πλημμύρισε η εικόνα και πίσω όλο το ξύλο που είναι μέσα η εικόνα με μύρο. Το είδαν όλοι. Δεν είναι κάτι που το βγάζω από το μυαλό μου. Και ήμασταν μόνο 5 άνθρωποι εκείνη τη στιγμή, γιατί είχα ζητήσει από τον Πάτερ Χριστόδουλο να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και να είμαστε μόνοι μας για να υπάρχει ησυχία. Και έκανε το θαύμα της. Εδώ, δες. Δες κάτω τι έγινε. Ευτυχώς πριν τα βλέπατε, παιδιά, και ήσασταν εδώ. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Εδώ δες. Κοίτα, ποτάμι, κοίτα. Κοίτα. Τώρα με την παράκληση που διαβάζει ο Γέροντας, δες. Τώρα. Εδώ δες. Και συνεχίζει. Ναι. Φέρτε βαμβάκι να το σκουπίσουμε όλο όσο διαβάζει την παράκληση. Δες. Παιδιά, τι είναι αυτό. Πριν δεν την είχε τίποτα. Πριν. Αυτό το πράγμα γίνεται παρουσία του Αγίου Πνεύματος.